πολύ. Με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε το θέμα μας για τον κλήρο και την Εκκλησία με βάση τον Άγιο Παΐσιο και θα ξεκινήσουμε με ένα περιστατικό το οποίο μας λέγει τα εξής. Στα 1815 ήταν ηγεμόνας και βασιλέας της Σερβίας ο Μήλος. Μετά το 1815 ήταν ηγεμόνας και βασιλέας της Σερβίας ο Μήλος. Κάποια Κυριακή πήγε να λειτουργηθεί μαζί με την οικογένειά του στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Εκείνη όμως την Κυριακή δεν λειτουργούσε ο κανονικός εφημέριος των Ανακτόρων, που ήταν υπέργυρος και άρρωστος, αλλά ένας 30χρονος νεοχειροτονημένος ιερέας. Όταν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερεύς μοίρασε το αντίδωρο. Έτσι ήταν ευσεβής τότε οι βασιλείς και είχαν και οι ιερείς μέσα στα Ανάκτορα. Υπήρχε ο ιερέας των Ανακτόρων και στην Ελλάδα υπήρχε αυτός. Και οι βασιλείς έκαναν και Θεία Λειτουργία μέσα στα Ανάκτορα. Λοιπόν, εκείνη την Κυριακή λειτουργούσε αυτός ο νεαρός, νεοχειροτονημένος ιερέας και μετά μοίραζε το αντίδωρο. Πρώτος πλησίασε ο βασιλέας, που ας σημειωθεί ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Δίνοντας όμως το αντίδωρο, ο ιερεύς τράβηξε το χέρι του για να μην το φιλήσει ο ηγεμόνας. Τότε ο γέρο βασιλιάς τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Δώσε μου το χέρι σου, πάτερ μου, και άλλη φορά μην το τραβήξεις, διότι δεν φιλώ το δικό σου χέρι». Ήξερε θεολογία. «Την ιεροσύνη σου ασπάζομαι, την ιεροσύνη του Χριστού προσκυνώ και ασπάζομαι, που είναι πιο μεγάλη και από εμένα και από εσένα». Είχε, θα λέγαμε, αυτοσυνειδησία ο βασιλέας. Ήξερε ότι η ιεροσύνη είναι ανώτερη από τη βασιλεία. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Όσο και αν ψάξεις, δεν θα βρεις εδώ στη γη άλλο αξίωμα, υψηλότερο, από την ιεροσύνη». Και είναι βέβαια πολύ άτοπο αυτό που γινόταν. Αν θέλετε, στρίψτε το λίγο προς τα κάτω. Αυτό που γινόταν στην πανδημία, έτσι να μην δίνουν κάποιοι ιερείς το χέρι τους, να το ασπάζονται οι πιστοί. Έτσι είναι τελείως άτοπο. Γιατί προσκυνούμε την ιεροσύνη, τον Χριστό δηλαδή, που δίνει αυτό το μέγιστο δώρο, χάρισμα, αξίωμα, έτσι, στον ιερέα του υψίστου. Και φυσικά ο ιερεύς αυτή τη χάρη τη μεταδίδει με τον ασπασμό που κάνει ο πιστός, ο αληθινά πιστός, και φυσικά δεν μπορεί να μεταδώσει κάτι κακό, έτσι, να μεταδώσει ασθένεια. Η ιεροσύνη είναι μία αρχή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, που ο τόπος δράσης της είναι εδώ στη γη, αλλά οι αποφάσεις της ισχύουν για πάντα και εδώ στη γη και εκεί στον ουρανό. Ο ιερωμένος έδρα του έχει τη γη και προηγείται. Ο Χριστός, παρότι είναι ο Κύριος και Δεσπότης, χρονικά έρχεται στις αποφάσεις δεύτερος και ακολουθεί και επικυρώνει τις αποφάσεις των επιγείς οργάνων του, έτσι, των ιερέων και των αρχιερέων. Δηλαδή, έχει δώσει τέτοια εξουσία ο Θεός, που όταν ο ιερεύς συγχωρεί τις αμαρτίες, εννοείται βέβαια λειτουργώντας σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, δηλαδή με την Αγία Γραφή, με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, με τους ιερούς κανόνες, όταν συγχωρεί λοιπόν, και υπάρχει και η ανάλογη μετάνοια φυσικά από αυτόν ο οποίος εξομολογείται, τότε και ο Θεός, ο Χριστός μας έτσι συγχωρεί αυτόν ο οποίος εξομολογείται και το διαβάζεται συγχωρητική ευχή από τον ιερέα. Λίγο πίσω στα κάτω. Ναι. Ο ιερέας δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στέκει ανάμεσα στον Θεό
και σε όλο το γένος των ανθρώπων. Και γι' αυτό από τη μια παίρνει και κατεβάζει όλα τα λαμπρά δώρα του Θεού σε εμάς και από την άλλη ανεβάζει εκεί στον ουρανό τις οικεσίες τις δικές μας. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι ο μεσίτης μας. Είναι αυτός ο οποίος μας, έτσι, είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, της Κλίμακος τώρα, μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις του Θεού εναντίον μας. Λέει, είναι καλύτερα να τα χαλάσεις με τον Θεό, πιο ελαφρύ, πιο ακίνδυνο, παρά να τα χαλάσεις, λέει, με τον πνευματικό σου πατέρα, με τον προσωπικό σου πνευματικό οδηγό, τον προσωπικό σου Μωυσή, όπως τον λένε οι Άγιοι Πατέρες, έτσι, γιατί ο πνευματικός πατέρας, σαν άλλος Μωυσής, μας παίρνει από τη γη του Φαραώ, που είναι η γη των παθών, όπου βασιλεύει ο διάβολος, ο Φαραώ είναι ο τύπος του διαβόλου, όπως ο παλαιός Μωυσής πήρε το λαό, έτσι, του Θεού, τον Ισραήλ, από τα νύχια και από την εχμαλωσία και την καταδυνάστευση του Φαραώ και τον οδήγησε στην γη της Επαγγελίας, περνώντας τον από την Ερυθρά Θάλασσα, που είναι τύπος του βαφτίσματος, και από την έρημο, έτσι, που είναι και αυτό τύπος της πράξης που λέγεται κάθαρση. Η έρημος εικονίζει, προτυπώνει, θα λέγαμε, την ερήμωση των παθών, που γίνεται δια του πνευματικού αγώνος. Οι Εβραίοι, επειδή ολιγοπίστησαν και γόγγισαν συνεχώς και παραπονιόντουσαν, έμειναν 40 χρόνια εκεί για να καθαριστούν από την αμαρτία, από τα πάθη και κατευθυνθούν από τη μεγάλη αμαρτία που είναι η αχαριστία και ο γογγισμός. Λοιπόν, χρειάστηκαν 40 χρόνια και δεν πέρασαν στη γη της Επαγγελίας παρά τα παιδιά τους. Έτσι και ο προσωπικός Μωυσής του καθενός μας μας περνάει μέσα από τη διαδικασία αυτή. Μας περνάει μέσα από τα μυστήρια, το Άγιο Βάπτισμα, την Θεία Εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και από την καθοδήγηση στον αγώνα κατά των παθών, μας περνάει στην υγεία της Επαγγελίας, στη Βασιλεία του Θεού. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι καλύτερα να τα χαλάσεις με το Θεό, καλύτερα με ποια έννοια βέβαια, έτσι, πιο λιγότερο επικίνδυνο. Δεν είναι καλό να τα χαλάσεις με το Θεό, σε καμιά περίπτωση. Αλλά είναι λιγότερο βαρύ να τα χαλάσεις με το Θεό, παρά να τα χαλάσεις, λέει, με τον πνευματικό σου οδηγό. Γιατί? Γιατί αν τα χαλάσεις, λέει, με το Θεό, αν τα χαλάσεις με τον πνευματικό σου οδηγό, δεν θα έχεις ποιος θα μεσητεύσει για σένα στο Θεό. Αν τα χαλάσεις με το Θεό, έχεις τον πνευματικό σου οδηγό. Οπότε, με αυτή την έννοια το λέει ο Άγιος Ιωάννης. Εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε βέβαια να μην τα χαλάμε ούτε με τον πνευματικό μας, ούτε με το Θεό. Ο ιερέας λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, στέκει ανάμεσα στο Θεό και σε όλο το γένος των ανθρώπων. Και από τη μια κατεβάζει σε εμάς τα δώρα του ουρανού και από την άλλη ανεβάζει εμάς στον ουρανό. Και ανεβάζει σε εμάς και τις οικεσίες μας. Έτσι, πηγαίνει ο ιερέας μπροστά, όπως η εκκλησία μοιάζει με ένα πλοίο, με ένα καράβι. Και μπροστά στέκεται ο καπετάνιος και οδηγεί όλο το καράβι. Έτσι και ο ιερέας στέκεται μπροστά από όλο το πίμνιο, έτσι και προσφέρει τις θυσίες εις τον Θεό ως αντιπρόσωπος δικός μας, του λαού, και οδηγεί έτσι όλο το λαό, όλο το πλήρωμα, βλέπετε και η λέξη πλήρωμα, χρησιμοποιείται και στο καράβι, λέμε το πλήρωμα του καραβιού. Τα μέλη δηλαδή που αποτελούν έτσι όλους αυτούς οι οποίοι είναι στο καράβι. Λοιπόν, έτσι και εμείς είμαστε το πλήρωμα της Εκκλησίας, της νοητής νιός, όπως λέγεται έτσι, η ναύση της νιός είναι το καράβι στα αρχαία, το πλοίο, και μας οδηγεί ο Χριστός βέβαια διά του ποιμένους εις τη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή είμαστε σε ένα ταξίδι, η Εκκλησία μοιάζει με ένα καράβι που ταξιδεύει και έχει μέσα όλους εμάς το πλήρωμα. Και έχει και τον κυβερνήτη, έτσι, που είναι ο πνευματικός οδηγός, ο ιερεύς, ο ευχιερεύς, ο οποίος είναι εις τύπο και τόπο Χριστού. Έτσι, ο πραγματικός κυβερνήτης είναι ο Χριστός. Αλλά εμείς
βλέπουμε τον πνευματικό μας οδηγό και τον βλέπουμε ως τύπο και τόπο Χριστού και υπακούοντας αυτόν, υπακούμε στον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη και δεν μπορούμε χωρίς ιερέα να σωθούμε. Και οι Άγιοι μας έχουν πει πάρα πολλά και θα πούμε λίγα πριν περάσουμε στο κύριο θέμα που είναι η διοίκηση, όπως είναι ο τίτλος του κεφαλαίου από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, η διοίκηση στην Εκκλησία. Το πώς λειτουργεί δηλαδή η Εκκλησία και πώς πρέπει να λειτουργεί ο κλήρος, οι ιερείς και οι αρχιερείς μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ας δούμε μερικά ακόμα για το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η ιεροσύνη και πώς πρέπει να τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτή. Ένας ιερέας, λέει ο Άγιος Γαβρίλ, ο διαχριστός Αλός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει τόση δύναμη όσοι δεν έχουν όλοι οι λαϊκοί μαζί. Φοβερός λόγος. Αν μαζέψουμε όλους τους λαϊκούς χριστιανούς, πιο μεγάλη δύναμη έχει ένας ιερέας. Γιατί έχει τη χάρη, την ειδική αυτή χάρη της ιεροσύνης. Πόσο μεγάλη δύναμη έτσι και εξουσία και χάρη έχει δώσει ο Χριστός σε έναν ιερέα, σε έναν αρχιερέα. Γι' αυτό και πρέπει με πολύ σεβασμό να στεκόμαστε στον όποιο ιερέα και αρχιερέα. Όταν φυλάτε το χέρι του παπά σας, έλεγε και ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος, φυλάτε ολόκληρη την αλυσίδα των οσίων και αγίων ιερέων και ιεραρχών από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που αλλιώς το ονομάζουμε Αποστολική Διαδοχή. Έτσι είναι όλη αυτή η αλυσίδα των οσίων, των αγίων, ιερέων και αρχιερέων από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Ασπαζόμαστε όλους αυτούς οι οποίοι μεταλαμπάδευσαν, θα λέγαμε, τη χάρη αυτή, την ειδική χάρη, την Αποστολική Χάρη που έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους και σαν ένα κεράκι που ανάβει ένα άλλο κεράκι, έφτασε αυτή η φλόγα μέχρι σήμερα. Και έχουμε το σημερινό αρχιερέα μας και τον σημερινό ιερέα μας. Όταν διακοπεί αυτή η αλυσίδα, και πότε διακόπτεται, όταν κάποια εκκλησία τοπική πέσει σε αίρεση. Όλη η εκκλησία να πέσει σε αίρεση αποκλείεται, έτσι κάπου θα υπάρχει σωστή εκκλησία. Αλλά τοπικές εκκλησίες μπορεί να πέσουν σε αίρεση. Οπότε τι γίνεται μετά, διακόπτεται αυτή η αλυσίδα. Διακόπτεται η αποστολική διαδοχή. Αυτό έχουν πάθει οι παπικοί, οι οποίοι έχουν πέσει σε αίρεση. Ήταν τοπικές εκκλησίες ορθόδοξες, η εκκλησία της Ρώμης. Ήταν τοπική ορθόδοξη εκκλησία, η οποία έπεσε σε αίρεση, αποκόπηκε από το σώμα του Χριστού και χάθηκε η αποστολική διαδοχή. Δεν έχουν ιεροσύνη. Και αφού δεν έχουν ιεροσύνη, δεν έχουν φυσικά και βάφτισμα, γιατί ποιος θα τους βαφτίσει αφού δεν έχουν ιερείς. Άρα είναι βάφτιστοι άνθρωποι. Είναι επίσης αστεφάνωτοι, όσο και αν λένε ότι κάνουν γάμος. Είναι και ακοινώνητοι. Ποιος θα τους κάνει τη σωστή θεία αφού δεν έχουν ιερείς. Άρα και η θεία κοινωνία δεν είναι θεία κοινωνία αυτό που έχουν. Τίποτε δεν έχουν λοιπόν από χάρη και από μυστήρια. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Γιατί δυστυχώς δεν λέγεται, λέγονται και τα ανάποδα, ότι έχουν χάρη. Μερικοί λένε έχουν λίγη χάρη, τι θα πει λίγη χάρη ή πολύ χάρη. Ή έχουν ή δεν έχουν. Όταν λοιπόν ασπαζόμαστε το χέρι του Ορθοδόξου ιερέως ή αρχιερέως, ασπαζόμαστε όλους τους οσίους, τους Αγίους Ιερείς και Ιεράρχες, από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα. Έτσι είναι μεγαλειώδες και μετέχουμε σε αυτή τη χάρη που έρχεται δια του ιερέως. Και βλέπετε πώς χρησιμοποιούμε και ένα σωματικό, θα λέγαμε, στοιχείο. Η χάρη δηλαδή μεταδίδεται μέσα από υλικά στοιχεία, εκδηλώσεις και πράγματα. Ας πούμε, το Άγιο Βάφτισμα γίνεται βουτώντας το παιδάκι, τον ύπιο, έτσι, μέσα στο αγιασμένο νερό. Έχουμε το υλικό στοιχείο του νερού, το οποίο όμως είναι αγιασμένο με το, και έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Ή όταν, ας πούμε, κοινωνούμε, πάλι έχουμε το υλικό στοιχείο. Όταν ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέως, έτσι, πάλι έχουμε το υλικό στοιχείο. Δεν ζούμε δηλαδή μια αιθέρια πνευματικότητα, θα λέγαμε. Αλλά μετέχει στη δόξα του Θεού και το σώμα, το οποίο είναι πηγή αγιασμού, έτσι, το χέρι του ιερέως μεταδίδει τη χάρη του αγιασμού σε αυτόν που το προστινάμε ευλάβεια.
και το ίδιο αγιάζεται το σώμα του ανθρώπου. Δεν απαξιώνεται δηλαδή, και πρέπει να το έχουμε και αυτό ξεκάθαρο μέσα μας, ότι το σώμα δεν είναι κακό. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, η λαθαμένη, ότι όλα τα φταίει το σώμα, έτσι. Όχι, δεν τα φταίει το σώμα. Το σώμα είναι πολύ καλό, το έφτιαξε ο Θεός έτσι. Αλλά τι φταίει, η προσκόλληση στο σώμα, που το λέμε σαρκικό φρόνημα. Αυτό είναι που δεν πρέπει να υπάρχει. Έτσι, η φιλαυτία αλλιώς, η φιλιδονία, η φιλοδοξία, η φιλαργυρία, όλα αυτά είναι στοιχεία της φιλαυτίας, της προσκόλλησης στο σώμα, που γίνεται πλέον το σώμα κυβερνήτης του όλου ανθρώπου, αντί να είναι κυβερνήτης ο Χριστός, έτσι, βασιλεύς ο Χριστός, ο οποίος βασιλεύει στην ψυχή του ανθρώπου, στο νου του ανθρώπου, και δια του νου βασιλεύει σε όλο τον άνθρωπο και στο σώμα. Είναι πολύ χαμερπές, πολύ εξευτελιστικό ο άνθρωπος να λειτουργεί με τα σωματικά του αισθητήρια και αίσθηκτα και αισθήσεις. Να γίνει δηλαδή ένας άνθρωπος τελείως σαρκικός και η ψυχή του κατά κάποιο τρόπο να έχει γίνει και αυτή σαρκική. Αυτό που είχε γίνει στους ανθρώπους πρώτου κατακλυσμού. Που δια το είναι αυτού σάρκας, λέει η Αγία Γραφή, επειδή είχαν γίνει σάρκες οι άνθρωποι, δηλαδή και οι ψυχές τους είχαν σαρκοποιηθεί και ο νους τους ήταν σαρκικός τελείως. Δεν σκεφτόσαν τίποτα άλλο παρά την ειδονή της σαρκική. Γι' αυτό ήρθε ο κατακλυσμός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργήσει σωστά, τότε και το σώμα αγιάζεται και γίνεται και το ίδιο πηγή αγιασμού για τους άλλους. Βλέπουμε τα Άγια Λείψανα. Τα προσκυνάμε και αγιαζόμαστε. Μα τι είναι το Άγιο Λείψανο? Είναι υλικό στοιχείο, έτσι, το υλικό στοιχείο του Αγίου, το σώμα του, το οποίο έχει αφήσει στη γη ο Θεός να ευωδιάζει πολλές φορές, να μυροβλίζει πολλές φορές, να θαυματουργεί και ο άλλος πιστός που το προσκυνεί να θεραπεύεται, να παίρνει σωστές ορθόδοξες, θα λέγαμε, αποφάσεις για τη ζωή του, να μετανοεί, να αγιάζεται και να σώζεται. Μια φορά, διηγείται τώρα η ερώτηση Μακρίνα Βασοπούλου, ξεκινήσαμε με τον Γέροντα να πάμε σε ένα μοναστήρι. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα μαντρόσκυλο που όρμησε να μας ξεσκίσει. Η ερώτηση Μακρίνα Βασοπούλου ήταν μαζί με τον Γέροντα Εφραίμ, τον γνωστό Γέροντα της Αριζόνας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, λέει, να πάμε σε ένα μοναστήρι. Στον δρόμο ένα μαντρόσκυλο πήγε να τους ξεσκίσει. Μόλις τον σταύρωσαν ο πατήρ Ευγένιος και ο πατήρ Νικόλαος, ο σκύλος έμεινε ακίνητος. Τότε τον πλησίασε ο πατήρ Νικόλαος και του είπε: «Σου βάζω επιτίμιο στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ποτέ να μην ορμήξεις σε άνθρωπο και από εδώ και στο εξής να πας, και να πας στις μητέρες», εντός αγικών η λέξη, έτσι εννοούσε τις μοναχές που ήταν εκεί, «να τους γλύψεις τα πόδια». Ήρθε τότε το σκυλί κοντά μας, κουνώντας την ουρά και έγλυφε τα πόδια μας. Και συνέχισε ο πατήρ: «Τώρα προπορέψουν μπροστά τους και θα ανοίγεις το δρόμο», γιατί ήταν δύσβατο εκείνο το μέρος. Και ο σκύλος έκανε υπακοή. Όταν φτάσαμε, χτυπήσαμε το κουδούνι, βγήκε στην πόρτα η γερότσα και μόλις είδε το σκύλο μας είπε: «Α, παπα, καλέ, αυτός ο σκύλος σας συνόδευσε. Αυτό προσπαθούν όλοι να το σκοτώσουν. Πώς εσείς?» Το επιτίμιο των παπάντων τι κάνει? Δηλαδή είχε ειρηνεύσει ο σκύλος, έτσι, είχε γίνει ήμερος, σαν αρνάκι. Αυτός που ήταν ο φόβος και ο τρόμος και προσπαθούσε να τον φωνεύσει. Δηλαδή χάρη της ιεροσύνης, έτσι, υποτάσσει τα άγρια θηρία. «Όταν λειτουργάς», έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, ο οποίος λειτουργούσε για πολλά χρόνια καθημερινά και είχε καθημερινά θείες εμπειρίες την ώρα της θείας λειτουργίας. Κάθε μέρα, κάθε φορά που λειτουργούσε, είχε και μια εμπειρία αγιοπνευματική. Έβλεπε δηλαδή αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Έλεγε: «Όταν λειτουργάς, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω στο θρόνο της θεότητας.
και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Έτσι είναι. Γι' αυτό και πολύ μεγάλο πράγμα η Θεία Λειτουργία. Και δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Φυσικά δεν υπάρχει ιερέας. Και ο κάθε πιστός που μετέχει στη λειτουργία, σωστά, αγιάζεται, θεραπεύεται. Δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα από τον χριστιανό να μετέχει στη Θεία Λειτουργία. Είναι δυνατόν και καθημερινά. Όπως έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Και συνεχίζει ο Άγιος Εφραίμ. Μεγάλο αξίωμα μας έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Προφανώς απευθύνεται σε έναν ιερέα. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Φοβερό. Ο Θεός τώρα να προσέχει στο στόμα του ιερέα. Τι θα πει ο ιερέας, για ποιον θα παρακαλέσει. Τι θα παρακαλέσει. Μεγάλη δύναμη έχει το πετραχύλι. Το πετραχύλι, ξέρετε, είναι το άμφιο αυτό που βάζει επί των τράχυλων του ο ιερέας και χωρίς αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να κάνει τα διάφορα μυστήρια, έτσι, τις ακολουθίες. Όλα αυτά γίνονται με πετραχύλι και αν δεν υπάρχει, γίνεται και πρόχειρα. Με μία πετσέτα, ας πούμε, ή ακόμα και με ένα σχοινί. Το βάζει στο λαιμό του ιερέας, αν μπορεί να υπάρξουν ανάγκες, σε περίπτωση διωγμού, ας πούμε. Και δεν υπάρχει πετραχύλι. Μπορεί να πάρει ένα σπάγκο, αυτό λέει ο μακαριστός ο πατήρα Θανάσιος Μητυλινιός αυτό, να το σταυρώσει και να το βάλει στο λαιμό του ιερέας και να γίνει πετραχύλι. Έτσι, και να κάνει με αυτό τη λειτουργία, να κάνει τις ακολουθίες, να κάνει την εξομολόγηση κλπ. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Μάλιστα, ο πατήρ Αθανάσιος έλεγε ότι είχε πάντα μαζί του φορεμένο το πετραχύλι, γιατί πολλές φορές τον σταματούσε, και άλλοι το κάνουν αυτό, τον σταματούσε ο κόσμος και εξομολογεί το. Και εκείνη την ώρα, που να ψάξει να βρεις πετραχύλι, είχε από μέσα, δεν φαινόταν το πετραχύλι του και το διάβαζε. Και είχαμε και στο Άγιον Όρος έναν έτσι ιερομόναχο, που πονούσε πολύ τους ανθρώπους, και ήξερε ότι πολλοί ήταν ανεξομολόγητοι, τους πλησίαζε και τους έλεγε έτσι, φιλικά έτσι, λόγια. Σιγά σιγά ανοιγόντουσαν αυτοί και άσαν να λέει τις αμαρτίες τους. Αυτός είχε από μέσα το πετραχύλι, οπότε κάνανε εξομολόγηση χωρίς να το καταλάβουν, γιατί μερικοί δυσκολεύονται κιόλας να πάνε να εξομολογηθούν, αλλά σε στυλ συζήτηση, ας πούμε, τα λέγανε πολύ πιο εύκολα. Όταν τελειώνε, τους έλεγε, ελάτε να σας διαβάσω και την ευχή τώρα και τους εξομολογούσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε και αυτά τα ωραία στην πίστη μας. Το αυτί του ιερέως, του Θεού, λοιπόν, είναι στο στόμα του ιερέως. Μεγάλη δύναμη έχει το πετραχύλι, γιατί διαλάσσει, δηλαδή, πώς να πούμε, φέρνει συμφιλίωση, αυτό θα πει. Είναι διαλάκτης, λέει ο Γέροντας, ο Άγιος. Δηλαδή, συμφιλιώνει τον άνθρωπο με τον Θεό. Με το δημιουργό του. Γι' αυτό όσο μπορείς να μνημονεύεις περισσότερα ονόματα. Έτσι, έχει μεγάλη δύναμη και αυτό που κάνει ο ιερέας. Στην Αγία Πρόθεση να μνημονεύει ονόματα. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να είναι ορθόδοξοι αυτοί που μνημονεύονται. Και να μην έχουν πέσει σε αίρεση ή να μην έχουν αυτοκτονήσει ή να μην έχουν κάποιο έτσι κραυγαλαίο θα λέγαμε και εμφανές αμάρτημα που καταφρονεί έτσι, την Εκκλησία, ας πούμε, ο πολιτικός γάμος. Έχουν προσχωρήσει στη Μασονία, ας πούμε. Είναι διάφορες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να γράφουμε τέτοια ονόματα προς μνημόνευση. Γιατί πάνω στο Άγιο Δισκάριο, που ο ιερέας βάζει τις μερίδες αυτών που μνημονεύει, ζώντο και κειμένο, πρέπει να πούνε αυτοί οι οποίοι είναι ευάρεστοι στο Θεό, είναι ζώντα, είναι μέλη της Εκκλησίας δηλαδή και δεν έχουν εκπέσει της Εκκλησίας. Ένας αιρετικός έχει εκπέσει της Εκκλησίας. Ή ένας που έχει αυτοκτονήσει και έχει σώσει τις φρένες του. Έτσι δεν λέμε για αυτούς που είναι σχιζοφρενείς και δεν ξέρουν τι κάνουν. Βέβαια ο ιερέας έχει και πάρα πολύ πόλεμο και γι' αυτό θα πρέπει και πάρα πολύ να προσέχει.
Οι δαίμονες, έλεγε ο γέροντας Εφραίμ της Κήτης του Αγίου Ανδρέ, πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους πολεμούν αυτούς που φορούν ράσο, ειδικά ο δαίμονας της πορνείας. Και ο γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης, αγιασμένος και αυτός γέροντας, έλεγε ότι ο διάβολος πολλούς τρόπους μεταχειρίζεται για να βλάψει τον κληρικό. Και κατ' εξοχή βέβαια χρησιμοποιεί τη συκοφαντία, τη διαβολή. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε καθόλου εύκολοι να πιστεύουμε αυτά που διαδίδονται εναντίον ιερέων ή αρχιερέων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άλλωστε το λέει και ο λαός, από αυτά που ακούς μην πιστεύεις τίποτα. Πολύ περισσότερο όταν αυτά λέγονται για ιερείς και αρχιερείς. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι που είναι μακρά του Θεού θέλουν και αρέσκονται να ακούνε τέτοια πράγματα και να διαδίδουν τέτοια πράγματα που πολλές φορές είναι ψευδή, για να έχουν ένα άλλο θεία, έτσι νομίζουν, στην αμαρτωλή ζωή τους. Από έναν Άγιο κληρικό, έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος, χιλιάδες μπορούν να ωφεληθούν και να σωθούν. Όπως και από έναν που δεν αγωνίζεται, χιλιάδες να ζημιωθούν και να αφανιστούν. Και έλεγε και το άλλο επίσης, ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι ή Θεόκλητος ή Δημόκλητος, να τον έχει καλέσει ο Θεός ή ο Δήμος, ο λαός. Και ότι η μεγαλύτερη αμαρτία των ιερέων είναι η φιλοχρηματία. Και ένας γέροντας Ρουμάνος έλεγε κάτι πολύ έτσι ορθό, ο γέροντας Παΐσιος Ολάρου, ότι οι αιρέσεις αυξάνονται καταρχάς εξαιτίας των ιερέων που δεν φροντίζουν το ποίμνιο του Χριστού. Έτσι είναι σαν ένα χωράφι που μένει ακαλλιέργητο. Τι θα γίνει, σιγά σιγά το χωράφι γίνεται λόγκος, έτσι, γίνεται γεμάτο με ζυζάνια, με χόρτα, με άγρια δέντρα και φυσικά μετά είναι άχρηστο για καλλιέργεια και θέλει πολλή εργασία για να έρθει πάλι στη σωστή του κατάσταση. Έτσι και το ποίμνιο, όταν μείνει ακαλλιέργητο, δηλαδή ο ιερεύς δεν κατηχεί το λαό, δεν κάνει τα Άγια Μυστήρια όπως πρέπει κλπ., δεν ζει σωστά και ο ίδιος, δεν ερμηνεύει την Αγία Γραφή, δεν εκθέτει το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων, τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, την Ιερά Παράδοση στον λαό, ο λαός μετά γεμίζει με αιρέσεις, με πλάνες. Βλέπετε, οι ιερείς, ας πούμε, οι οποίοι εργάστηκαν στο παρελθόν, στην πατρίδα μας, ωφέλησαν πάρα πολύ την πατρίδα μας, γιατί ακριβώς μίλησαν εναντίον των αιρέσεων πάρα πολύ, όπως ήταν ο πατήριο Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, που μίλησε πολύ και εναντίον των... και έτσι είναι η αλήθεια, δηλαδή, εναντίον της γιόγκα, της ομοιοπαθητικής, όλων αυτών των ανατολικών αιρέσεων που έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας. Και σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πλανηθεί, γιατί πλέον δεν ακούγονται συχνά τέτοιες φωνές. Και ο πατήρ Χαράλαμπας ο Βασιλόπουλος, έτσι που μίλησε για τη μασονία, για όλα αυτά, για το σιωνισμό και πολλοί άλλοι, έτσι. Ο πατήρ Επιφάνης Θεοδρόπουλος επίσης, που εργάστηκαν πολύ στην πατρίδα μας και σήμερα έχουν λιγοστέψει πολύ αυτές οι φωνές. Και ο λαός, βλέπετε, όλο και περισσότερο πλανάται. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά παιδιά βάφτιστα στην Ελλάδα, Ελληνόπουλα, αβάφτιστα. Έχουμε πάρα πολλά που παρασύρονται από όλα αυτά τα κηρύγματα, τα νεοποχήτικα, τα τάχατες προοδευτικά, περί της διαστροφής, όλα αυτά τα γνωστά που τα προβάλλουν συνεχώς στα μικρά παιδιά, στα σχολεία. Όταν λοιπόν δεν λειτουργεί σωστά η ιεροσύνη, τότε αυξάνονται οι αιρέσεις στο λαό. Όπου οι ιερείς επιτελούν τα ποιμαντικά τους καθήκοντα και ζουν όπως διδάσκουν τους ανθρώπους, γιατί δεν αρκεί μόνο να διδάσκεις, πρέπει και να επιβεβαιώνεις με τη ζωή σου τη διδασκαλία. Τότε, λέει, σε αυτό το ποιμνιό δεν εισέρχονται αιρέσεις. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πάει για ένα διάστημα στην Κόνιτσα και κατάφερε ένας άνθρωπος, ένας απλός μοναχός, με την εργασία που έκανε, να σταματήσει ένα ρεύμα προτεσταντικό που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Κόνιτσα.
πήγαν κάποιοι Προτεστάντες και είχαν αρχίσει να παραπλανούν. Και είχαν φτάσει, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, 80 οικογένειες να επηρεάσουν. Και έκανε συστηματική εργασία ένας άνθρωπος, ο Άγιος Παΐσιος, που δεν ήταν καν ιερέας. Και μίλησε και συμβούλεψε και πήγαινε και προσωπικά και σταμάτησε αυτή η καταστροφική πορεία των ανθρώπων της Κόνησας. Όπου υπάρχει λοιπόν ο Ορθόδοξος κληρικός και Ορθόδοξη διδασκαλία και φυσικά και Ορθόδοξη ζωή από τη μεριά του ιερέως, του κληρικού, δεν παίρνουν ιερέσεις και αν μπουν, φεύγουν, εξαφανίζονται. Γιατί η πλάνη, έτσι το σκοτάδι, γίνεται αντιληπτό αν κάποιος, ας πούμε, το φωτίσει με το φως του Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται το κακό να βγαίνει στην επιφάνεια με ποια έννοια, να το καταλαβαίνουμε και να το καταγγέλουμε το κακό, την αμαρτία. Δεν πρέπει να σιωπούμε. Έτσι, όταν διαδείται μια ψεύτικη διδασκαλία, μια αιρετική διδασκαλία στην Εκκλησία μας, μπαίνει μια αιρετική, μια κακή συνήθεια, έτσι, μια καινοτομία απαράδεκτη, αντίθετη με τους ιερούς κανόνες στην Εκκλησία μας, αυτό πρέπει να καταγγέλλεται. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, κατεξοχήν στον κληρικό, στον αρχιερέα, είναι καθήκον κατεξοχήν του αρχιερέως να καταγγέλει το κακό και του ιερέως. Τους δημοσίως αμαρτάνοντας, δημοσίως έλεγχε. Έτσι, όταν δημόσια κάποιος αμαρτάνει, δημόσια πρέπει και να ελέγχεται. Μα είναι αυτός άρχοντας. Μπορεί να είναι ο δήμαρχος της πόλης. Μπορεί να είναι βουλευτής. Μπορεί να είναι υπουργός. Μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Ένας βασιλέας. Οφείλει ο κληρικός και μάλιστα ο αρχιερέας να το καταγγείλει. Όπως ο μακαριστός ο Άγιος Επίσκοπος Φλωρίνης, ο πατήρ Αυγουστίνος, τα είχε βάλει και με τον βασιλέα τότε. Και δεν ήταν καν ακόμα αρχιερέας, ήταν ιερέας. Και είχε διαδοθεί ότι είναι μασόνος, ο τότε βασιλέας, και είχε γράψει άρθρα και καλούσε τον βασιλέα να πει αν είναι όντως μασόνος, να ξεκαθαρίσει το πράγμα, να δηλώσει. Δεν δίσταζε να ελέγχει και τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν καρναβάλια στην πόλη κλπ. Τα σταματούσε όλα αυτά. Αυτό είναι το καθήκον του αρχιερέως. Ή όταν, ας πούμε, ένα ζευγάρι ήθελε να χωρίσει. Εξέταζε πολύ την περίπτωση, γιατί δεν επιτρέπεται το διαζύγιο, μόνο αν υπάρχει διαπιστωμένη μοιχεία. Όλα αυτά είναι ποιματικό έργο του ιερέως και του αρχιερέως. Ή όταν είναι να χειροτονηθεί κάποιος, πάλι πρέπει με πολύ προσοχή και χωρίς βιασύνη να εξετάζει το υποψήφιο από τον αρχιερέα που θα το χειροτονήσει. Όπου λοιπόν επιτελούνται τα ιερατικά, τα ποιματικά καθήκοντα από τους ποιμένες όπως πρέπει, εκεί δεν εισέρχονται οι αιρέσεις, οι πλάνες και όλη αυτή η διαστροφή, έτσι, του ήθους και του δόγματος στο λαό. Αυτό είναι και πρέπει να είναι, έλεγε ο γέροντας αυτός Παΐσιος, ο Λάρου, το δυναμικότερο κήρυγμα του ιερέως, τόσο στις πόλεις, όσο και στα χωριά. Ποιο κήρυγμα? Η ζωή του. Να είναι η ζωή του ορθόδοξη. Γιατί έλεγε ότι ανώτερη και από τη γνώση των αγιογραφών και της θεολογίας είναι η ζωή του ιερέως. Δηλαδή ο ιερέας θα πρέπει να ζει έτσι ώστε να είναι ένα πρότυπο ορθοδόξου χριστιανού. Και ως προς την πίστη και ως προς τη ζωή. Λέγεται ότι όταν ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, που αναφερθήκαμε προηγουμένως, όταν οι Ευρωπαίοι εξερευνούσαν την Αμερική, είδαν τους Ιθαγενείς να έχουν μεγάλα τεμάχια χρυσού. Και με αυτά έπαιζαν τα παιδιά τους και τα πετούσαν εδώ και εκεί. Δεν γνώριζαν τη μεγάλη αξία του χρυσού. Τα παιδάκια βλέπανε, ας πούμε, αυτό το μέταλλο που έλαβε τόσο πολύ στον ήλιο και το είχαν για παιχνίδι. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Ο Θεός άφησε στον κόσμο τους ιερείς. Τους έδωσε τεράστια δύναμη. Τους έκανε οικονόμους της χάριτός του. Μπορούν οι ιερείς, σε όποιον προσέρχεται με πίστη, ταπείνωση και απόφαση, προκειμένου να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του μετανιωμένος, να του χαρίσουν δύναμη
χάρη και ευλογία. Αυτό είναι πολύ πιο πολύτιμο από το χρυσάφι. Να σου δίνει ο Θεός, ο ιερεύς, χάρη, δύναμη, ευλογία. Τι να το κάνεις το χρυσάφι. Αυτοί που κέρδισαν το χρυσάφι με κάποιο τρόπο, πολλές φορές καταστράφηκαν εξαιτίας αυτού. Ένας που κερδίζει το λαχείο, ας πούμε, και κερδίζει πλήθος χρημάτων, κατά καλό μετά καταστρέφεται. Και ηθικά και οικογενειακά. Γιατί για να διαχειριστεί σωστά μια περιουσία, θα πρέπει να έχεις αρετή, να έχεις αγιότητα. Και αυτό έρχεται δια του ιερέως και δια του αρχιερέως, δια των Αγίων Μυστηρίων δηλαδή. Δυστυχώς όμως, πολλοί το αγνοούν αυτό και γι' αυτό μένει ανεκμετάλλευτη η δύναμη αυτή που έχει αποταμιεύσει ο Θεός σε αυτούς, στους ιερείς. Ξέρετε πόσο τεράστια δύναμη έχει μια παράκληση που γίνεται με έναν ιερέα ή μια θεία λειτουργία, πολύ περισσότερο, μια θεία λειτουργία. Έτσι έχουμε ένα πρόβλημα. Οι Άγιοι Πατέρες λέγανε θα κάνουμε νηστεία και προσευχή και θεία λειτουργία. Και ο Θεός απαντούσε, γιατί έχει δώσει αυτή τη δύναμη στον ιερέα να λειτουργεί ως μεσίτης. Και έχει τεράστια δύναμη. Όταν κοροϊδεύεις και κατηγορείς έναν παπά, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέως, να γνωρίζεις ότι δεν κοροϊδεύεις τον παπά, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Οι ιερείς, έλεγε και ένας άλλος έτσι, σεβαστός κληρικός, ο πατήρ Ευσέβιος Γιαννακάκης, κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, οι ιερείς, έλεγε, είναι ταχυδρόμοι του ουρανού. Εμείς τι κάνουμε, όταν ο ταχυδρόμος φέρνει το γράμμα, βλέπουμε τον ταχυδρόμο ή το γράμμα. Φυσικά το γράμμα. Οπότε, θέλει να πει, μην κοιτάς τι είναι ο ιερέας, μην κρίνεις τον ιερέα, μην ασχολείσαι με τη ζωή του, δες τι σου δίνει, το γράμμα, έτσι, αυτό που είναι δώρο από τον Θεό. Ο Θεός σου στέλνει ένα γράμμα μέσω του κομιστού, έτσι, που είναι ο ιερέας. Δηλαδή, μας στέλνει τη Θεία Χάρη. Εάν γνωρίζαμε τι θα πει κλήρος για εμάς, θα σηκώναμε όλους τους παπάδες στην πλάτη μας. Έλεγε και ο άλλος έτσι μεγάλος λαϊκός ιεροκηρυκός, ο κ. Δημήτρης Παναγόπουλος. Δεν θα αφήναμε κανένα παπά να περπατάει κάτω. Όσο αμαρτωλός και αν ήταν, θα τον κουβαλούσαμε τον παπά για την ευλογία που θα παίρναμε από αυτόν, για τη χάρη που έχει το ράσο του. Γιατί άλλο Γιώργης και άλλο Παπαγιώργης. Ο παπάς δεν αμαρτάνει. Ο Γιώργης αμαρτάνει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η ιεροσύνη δεν μολύνεται. Αν ας πούμε ο κληρικός δεν ζει σωστά, η ιεροσύνη είναι του Χριστού. Και τα μυστήρια γίνονται, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί ο ιερέας. Ο παπάς ως άνθρωπος είναι αμαρτωλός, αλλά ως όργανο του Θεού είναι Άγιος. Και όταν λειτουργεί μπροστά στο Θεό, έτσι λειτουργεί ο Θεός μέσα από αυτό. Ο καλός κληρικός, έλεγε πάλι, είναι σαν το αναμένο κάρβουνο. Άμα τον πιάσεις, θα καείς. Όλοι αυτοί που επιτέθηκαν εναντίον Αγίων κληρικών, οι ίδιοι βλάφτηκαν πάρα πολύ και συντρίφτηκαν. Ο κακός κληρικός είναι σαν το σβησμένο κάρβουνο. Άμα τον πιάσεις, θα μου τζουρωθείς. Αυτά παθαίνουν όσοι καταπιάνονται με τον κλήρο και τον κατηγορούν. Ποτέ μην τολμήσετε να τα βάλετε με παπά. Ακούω πολλούς, έλεγε πάλι ο μακαριστός ο Δημήτρης Παναγόπουλος, που πλανώνται από άγνοια και λένε «Εγώ πιστεύω στο Θεό και στο Χριστό. Στους παπάδες δεν πιστεύω». Πολλοί το λένε αυτό. Αυτούς δεν τους παραδέχομαι. Ο Χριστός τι είπε σε αυτή την περίπτωση? Αυτός που δεν παραδέχεται εσάς, απευθυνόμενος στους μαθητές του, και εννοώντας τους παπάδες, έτσι τους κληρικούς, τους ιερείς και τους αρχιερείς. Εμένα δεν παραδέχεται. Για όποιος δεν παραδέχεται εμένα, δεν παραδέχεται και αυτόν που με έστειλε. Επομένως, αντίχριστος και αντίθεος είναι αυτός που ομιλεί κατά του κλήρου. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός από τους 12 μαθητές που επέλεξε, ο ένας τον πρόδωσε, έτσι ο Ιούδας. Ο άλλος τον πούλησε, δηλαδή τον αρνήθηκε, έτσι ο Πέτρος. Ο άλλος
τον μουρμούρισε, λέει ο μακαριστός Δημήτρης Παναγόπουλος, ο Θωμάς, δηλαδή έδειξε μία, ας το πούμε, ολιγοπιστία. Οπότε πώς απαιτούμε οι παπάδες που επιλέγουμε και φτιάχνουμε εμείς να μην έχουν ελαττώματα? Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε και με όλα όσα κάνουν κάποιοι κληρικοί, έτσι, γιατί πάντα υπάρχει ιερά παράδοση και με βάση αυτή κρίνονται και οι κληρικοί. Δεν θα υιοθετούμε οτιδήποτε, αλλά αυτά που είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, από αυτά που μας λένε οι κληρικοί. Έτσι, όταν αυτά που μας λένε όμως είναι σύμφωνα, ισχύει αυτό που είπε ο Χριστός στους Εβραίους της εποχής του, αναφορικά με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τι τους είχε πει. Αυτά που σας λένε να τα κάνετε, αλλά κατά τα έργα τους να μην κάνετε. Δηλαδή, μην κοιτάτε τη ζωή, αλλά αυτά που σας λένε, αυτά που σας λένε είναι ορθόδοξα, αυτά να τα τηρείτε. Όχι επειδή αυτός δεν ζει σωστά και τρώει τη Μεγάλη Πέμπτη γύρω, ας πούμε, ο παπάς, αφού το κάνει ο παπάς, το κάνω κι εγώ. Όχι βέβαια, γιατί να το κάνεις εσύ? Εκείνος κάνει λάθος, ωραία, σαν άνθρωπος έκανε λάθος. Εσύ όμως οφείλεις να ακούσεις τι λέει στο λόγο του, που πρέπει να είναι ορθόδοξος, και να το εφαρμόσεις. Στο λόγο του δεν σου λέει μην τηρείς την νηστεία, κανένας παπάς δεν λέει να μην τηρείς την νηστεία με τη Μεγάλη Πέμπτη. Τώρα αν δεις κάποιον να παρεκτρέπεται, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλύσεις κι εσύ. Έκανε λάθος ως άνθρωπος, εσύ όμως άκουσε αυτά που λέει. Και αν δεν τα λέει σωστά, μην τα ακούς ούτε και αυτά που λέει. Αλλά αν τα λέει σωστά, εσύ να πράττεις σύμφωνα με αυτά που λέει, γιατί είναι σύμφωνα με αυτά που λέει ο Χριστός. Ένας άπιστος έλεγε σε ένα χριστιανό, «Ναι, καταλαβαίνω πως η θρησκεία είναι αναγκαία, αλλά σε τι χρειάζονται οι ιερείς?» Και ο χριστιανός του είπε, «Είναι σαν να λες ότι είναι αναγκαίος ο ήλιος, αλλά σε τι χρησιμεύουν οι ακτίνες του?» Τι χρησιμεύουν? Άμα δεν υπάρχουν οι ακτίνες, ο ήλιος δεν μας ωφελεί. Ο ήλιος υπάρχει, ο Θεός υπάρχει. Αλλά οι ακτίνες του, έτσι που μας φέρνουν δηλαδή την ενέργεια, τη Θεία, είναι οι ιερείς και οι αρχιερείς. Και ας δούμε τώρα και το κυρίως θέμα μας, που είναι η δίκηση. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να λειτουργεί η Εκκλησία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα λειτουργούσε με συνόδους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή, το πολίτευμα στην Εκκλησία μας είναι συνοδικό. Δεν είναι μοναρχικό, ας πούμε, δεν είναι δικτακτορικό, δεν είναι όπως το παπικό σύστημα, όπου υπάρχει ένας στην κορυφή της πυραμίδας και αυτός είναι ο Πάπας και όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροί του. Όχι. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η διοίκηση γίνεται από τη Σύνοδο, έτσι, την Ιερά Σύνοδο, δηλαδή τους επισκόπους. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λειτουργεί η Σύνοδος. Και στη Σύνοδο όλοι οι επίσκοποι είναι ισότιμοι. Δεν υπάρχει κάποιος νότερος, κάποιος πάπας, ας πούμε, μεταξύ των αρχιερέων, όπως στην αίρεση του παπισμού υπάρχει ο πάπας και από κάτω είναι οι καρδινάλοι, από κάτω, όχι ισότιμοι με τον πάπα. Γι' αυτό και ο πάπας όποιον θέλει, όποτε θέλει, το ξυλώνει. Αν βρεθεί κάποιος καρδινάλιος να του φέρει μια αντίρρηση, αμέσως την άλλη μέρα τον βγάζει από τη θέση του. Έτσι το είπε ο Πάπας, τελείωσε. Εδώ σας έχω πει το αστείο ότι και ο Χριστός, αν έχει κάποια γνώμη αντίθετη, θα πρέπει να συμφωνήσει με τον Πάπα, αν έχει αντίθετη γνώμη με τον Πάπα. Και είναι απόφαση αυτό η Οικουμενική Συνόδου, κατά αυτού η Οικουμενική Συνόδου, από αυτές που κάνανε μετά το σχίσμα. Λοιπόν, μιλάμε για γελία πράγματα, αλλά όταν ο άνθρωπος φεύγει από το Θεό, γελιοποιείται. Και με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Το Ορθόδοξο Πνεύμα, λοιπόν, είναι να λειτουργεί η Σύνοδος στην Εκκλησία και η γεροντική σύναξη στα μοναστήρια, γιατί ο Άγιος πονούσε πολύ και για τον μοναχισμό και ήθελε να λειτουργεί σωστά το μοναχικό πολίτευμα. Και στα μοναστήρια, λοιπόν, δεν υπάρχει ένα πρόσωπο, υπάρχει βέβαια ο ηγούμενος, αλλά η διοίκηση γίνεται από τη γεροντική σύναξη, όχι μόνο από τον ηγούμενο. Έτσι. Γι' αυτό και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στο μοναστήρι, λέει ο ηγούμενος, θα το πούμε,
θα το φέρουμε το θέμα στη σύναξη. Στη σύναξη των γερόντων. Ή αλλιώς των προϊσταμένων. Στη γεροντική σύναξη. Και εκεί θα ληφθεί απόφαση συνοδικά. Τότε λειτουργεί σωστά το μοναστήρι. Όχι το αποφάσισε ο ηγούμενος, τελειώσαμε, όλοι πρέπει να κάνουν υπακοή. Μα αν απλανηθεί ο ηγούμενος, ο αρχιεπίσκοπος και η σύνοδος να αποφασίζουν μαζί. Έτσι γίνεται. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία. Δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται αυτό. Και πρόσφατα, ας πούμε, υποτίθεται ότι οι αρχιερείς συμφώνησαν στο θέμα το Ουκρανικό. Έτσι, αλλά ένας επίσκοπος επίσημα, έτσι, ο Άγιος Κιθήρο, το κατήγγειλε ότι δεν έγινε όπως έπρεπε το πράγμα, έτσι, να συζητηθεί και να γίνει ψηφοφορία και να πάρουμε απόφαση ως σύνοδος. Τίποτα δεν έγινε από αυτό. Δεν λειτουργήσε, δηλαδή, το συνοδικό σύστημα. Και δυστυχώς και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτά με πόνο τα λέμε, αλλά είναι πράγματα που είναι δημοσιευμένα, δεν λέμε κάτι κρυφό. Και το λέμε με πόνο για τη μητέρα μας στην Εκκλησία. Ότι μερικές φορές αυτό το πολίτευμα, το συνοδικό, έτσι, και το σύστημα το συνοδικό δεν λειτουργεί. Ο ηγούμενος ή η ηγουμένη και το ηγούμενο συμβούλιο να αποφασίζουν μαζί. Έτσι, το ίδιο και για τα μοναστήρια. Δεν θα αποφασίζει μόνο το ηγούμενος ή η ηγουμένη. Θα πρέπει να γίνει πάλι ηγούμενο συμβούλιο. Και ξέρετε, εκεί φανερώνεται ο Θεός στη σύνοδο, επειδή ακριβώς είναι αυτό που θέλει ο Θεός, έτσι να λειτουργεί και το μοναστήρι και η εκκλησία, η τοπική εκκλησία. Εκεί φανερώνεται ο Θεός και αποκαλύπτει σε κάποιον ή κάποιους αυτό που θέλει, το θέλημά του, το οποίο μετά γίνεται αποδεκτό και από τους άλλους. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η ταπείνωση και από τη μεριά του ηγουμένου και από τη μεριά του αρχιεπισκόπου, έτσι, και δεν βασίζεται στη δική του κρίση, αλλά ζητάει τη γνώμη, την κατάθεση, έτσι, την εμπειρία και των άλλων που συμμετέχουν στη διοίκηση και πρέπει να συμμετέχουν. Και θα πρέπει να είναι ελεύθεροι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να πούν τη γνώμη τους, τη θέση τους. Δεν έχει σημασία που δεν είναι αρχιεπίσκοποι όλοι, ένας ήταν αρχιεπίσκοπος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ανώτερος. Ο αρχιεπίσκοπος ή ο πατριάρχης είναι και αυτός ένας απλός επίσκοπος. Είναι ισότιμος με όλους τους επισκόπους. Αυτό δυστυχώς το πνεύμα πάει να χαθεί στην Ορθοδοξία και να επικρατήσει και στην Ορθοδοξία ένα παπικό πνεύμα, ότι υπάρχει ένας ανώτερος από όλους που είναι ο Πατριάρχης, σαν να είναι ο Πάπας της Ανατολής και όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι. Όχι, δεν είναι κατώτεροι. Είναι όλοι οι επίσκοποι ισότιμοι. Και αυτό και ο λαός πρέπει να το γνωρίζει. Και θα πρέπει ελεύθερα να μπορούν να πούν τη γνώμη τους και όχι να φοβούνται ότι αν πούνε κάτι αντίθετο με αυτό που θα πει ο αρχιεπίσκοπος, να κινδυνεύσει, ας πούμε, η καρέκλα τους, η θέση τους. Ή αν πούνε κάτι αντίθετο με αυτό που είπε ο Πατριάρχης, ότι μετά θα κινδυνεύσουν. Τότε βέβαια πάλι δεν λειτουργεί σωστά το συνοδικό σύστημα. Θα πρέπει να αποφασίζουν μαζί, να συσκέπτονται μαζί και μαζί ελεύθερα να εκφράζουν τις θέσεις τους και τις αντιρρήσεις τους. Ο αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Όχι όπως έλεγε κάποιος, και πάει να περάσει αυτή η θεολογία τώρα, ότι για τον Πατριάρχη ότι είναι πρώτος άνευ ίσων. Είναι λάθος αυτό. Είναι πρώτος μεταξύ ίσων, όχι άνευ ίσων. Αυτό είναι παπικό σύστημα. Και ο Πατριάρχης, κοιτάξτε πώς ο Άγιος προφητικά τα λέει, πριν δημιουργηθεί αυτό το κίνημα, γιατί υπάρχει ολόκληρο κίνημα τώρα, ξέρετε, που προσπαθεί να εδραιώσει έναν Πάπα στην Ανατολή. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θέλουν κάποιοι να τον θεώσουν ως ανώτερο όλων. Ενώ δεν είναι ανώτερος όλων. Ούτε ανώτερος των άλλων πατριαρχών είναι, ούτε ανώτερος των άλλων αρχιερέων. Και θα πρέπει να κάνω τυφλή υπακοή στο ότι θα πει ο Πατριάρχης. Ο Αρχιεπίσκοπος, λοιπόν, είναι πρώτος μεταξύ ίσων και ο Πατριάρχης δεν είναι Πάπας. Έχει τον ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους ιεράρχες. Ορίστε, Άγιος Παΐσιος, δεν είναι δικά μας λόγια. Ενώ ο Πάπας, μιλάει τώρα για την αίρεση έτσι, του παπισμού, έχει άλλο βαθμό. Κάθεται ψηλά και του φιλούν το πόδι κάνουν.
οποία δηλαδή δουλοπρέπεια. Πήγαν οι άλλοι αρχιερείς, ας πούμε, υποτιθέμενοι αρχιερείς τώρα, έτσι, γιατί είπαμε δεν υπάρχει ιεροσύνη στον παπισμό, αλλά έχουν το αξίωμα, υποτίθεται, τον τίτλο. Λοιπόν, και του φυλάνε το πόδι. Γιατί είναι αυτό το πράγμα. Ο Πατριάρχης κάθεται μαζί με τους άλλους ιεράρχες και συντονίζει. Και σε κανένα περίπτωση δεν του φυλάμε το πόδι. Έτσι, το οποίο συμβολίζει για ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι ανώτερος. Γι' αυτό ο Πάπας θέλει να του φυλάνε το πόδι. Και ένας ηγούμενος ή μία ηγουμένη, σε σχέση με τους προϊσταμένους, είναι πρώτη μεταξύ ίσων. Είναι ανώτερος. Δηλαδή, όταν θα γίνει το συμβούλιο, η σύσκεψη, ας πούμε, είναι τη συζήτηση. Αυτό το κάνει ο ηγούμενος, η ηγουμένη ή ο πατριάρχης. Γιατί κάποιος πρέπει να συντονίσει τη συζήτηση. Να πει τώρα μιλήστε εσείς, τώρα μιλήστε εσείς, τώρα εσείς ξαναμιλήστε κλπ. Αυτό το ρόλο παίζει ο πατριάρχης ή ο αρχιεπίσκοπος. Όχι ότι είναι ανώτερος των άλλων. Και αν κάποιος παρεκτραπεί, θα πρέπει να τον βάλει στη θέση του. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε έτσι και μπορεί να γίνει και μια παρεκτροπή εκεί πάνω στη συζήτηση. Πόσες φορές γίνονται αυτά. Μπορεί να βγαίνει κάποιος και να μην αφήνει κανένα να μιλήσει. Θα πρέπει οι άλλοι να του πούνε, Άγιε Πατριάρχα, Άγιε Αρχιεπίσκοπε, τηρήστε το ρόλο σας, έτσι, πληρώστε το ρόλο σας, σταματήστε το. Και πρέπει να μιλήσει και κάποιος άλλος. Δεν θα μιλάει μόνο ένας, να μονοπολίσει τη σύναξη. Δεν μπορεί, απ' την άλλη, ο αρχιεπίσκοπος ή ένας ηγούμενος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κάνει ό,τι θέλει. Φωτίζει ο Θεός τον έναν ιεράρχη ή προϊστάμενο για το ένα θέμα, τον άλλο για το άλλο. Δεν είναι το μεγαλείο, ε. Δεν φωτίζει μόνο τον πατριάρχη ή τον αρχιεπίσκοπο ή τον ηγούμενο ή την ηγουμένη. Μπορεί να φωτίσει έναν απλό προϊστάμενο, έναν απλό αρχιερέα, που είπαμε είναι ισότιμος με τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο. Γιατί αυτός είναι πιο ταπεινός και δέχεται από το Θεό αυτή την ειδική, ας πούμε, πληροφορία για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να ταπεινωθούν και οι άλλοι. Και να ακούσουν το δέον από έναν που δεν το θεωρούν και τόσο, ας πούμε, ίσως κάποιοι. Και όμως ο Θεός μιλάει μέσα και από ανθρώπους που φαίνονται ανάξιοι. Ή που είναι πολύ ταπεινής στα μάτια των υπερήφανων. Βλέπεις και οι τέσσερις ευαγγελιστές συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και μερικοί κάπως πάνε να σκανδαλιστούν, γιατί λέει, να, ο ένας ευαγγελιστής λέει αυτό, ο άλλος λέει το άλλο, ας πούμε. Γιατί δεν το λέει και ο ένας και ο άλλος. Γιατί ακριβώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι και μέσα σε μία σύναξη, είτε σε μία σύνοδο, Ιερά Σύνοδος Αρχιερέων, σε μία σύναξη στο επόμενο συμβούλιο, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και ξέρετε τι ωραία πράγματα βγαίνουν. Επειδή ακριβώς λειτουργεί σωστά η Εκκλησία, το μοναστήρι, και το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί μέσα σε αυτό το συνοδικό σύστημα. Έτσι και εδώ λέει τη γνώμη του ο καθένας, και όταν υπάρχει αντίθετη γνώμη, καταχωρίζεται στα πρακτικά. Και πρέπει να καταχωριστεί στα πρακτικά η αντίθετη γνώμη. Ώστε και οι επόμενοι και οι επόμενες γενιές να γνωρίζουν ότι ο τάδε προϊστάμενος, ο τάδε αρχιερέας δεν συμφώνησε. Γιατί όταν πρόκειται για μία απόφαση, λέει ο Άγιος Παΐσιος τώρα, αντίθετη με τις εντολές του Ευαγγελίου, όπως αυτό που αποφασίστηκε, ας πούμε, στο Κολυμπάρι, έτσι, ότι όλες οι εκκλησίες μπορούν να λέγονται, ότι όλες οι αιρέσεις μπορούν να λέγονται εκκλησίες. Έτσι, αυτό είναι αντίθετο με την Ιερά Παράταση. Λοιπόν, κάποιοι είπαν να λέγονται, κάποιοι είπαν όχι. Αυτοί που είπαν όχι, θα πρέπει να ζητήσουν να καταχωριστεί η άρνησή τους, η αντίρρησή τους, η αντίθεσή τους στα πρακτικά. Ώστε οι επόμενες γενιές να ξέρουν ποιος αρχιερέας μίλησε σωστά και ποιος δεν μίλησε. Γιατί όταν μια σύνοδος δεν αποφασίσει σωστά πράγματα ορθόδοξα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, θα ακυρωθεί σίγουρα σε μια επόμενη σύνοδο. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ληστρικών συνόδων, έτσι, συνόδων που δεν αποφάσισε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και ήρθε μια άλλη σύνοδος ορθόδοξη
και ακύρωσε τις αποφάσεις της ληστρικής. Όταν πρόκειται λοιπόν για μια απόφαση αντίθετη με τις εντολές του Ευαγγελίου και ένας δεν συμφωνεί, αν δεν ζητήσει να καταχωριστεί η γνώμη του, θα φαίνεται ότι συμφωνεί. Αν δεν συμφωνεί και υπογράψει, χωρίς να καταχωριστεί η γνώμη του, κάνει κακό και φέρει ευθύνη. Είναι ένοχος. Ενώ αν πει τη γνώμη του και η πλειοψηφία να είναι αντίθετη, αυτός είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Δεν μπορεί βέβαια να τα βάλουμε την πλειοψηφία, αλλά οφείλει να πει την αλήθεια, να πει αυτό που είναι το σωστό. Και ας λένε όλοι οι άλλοι ήταν αντίθετο. Αν στην Εκκλησία δεν λειτουργεί σωστά η Σύνοδος ή στα μοναστήρια η Σύναξη, τότε ενώ μιλούμε για Ορθόδοξο Πνεύμα, έχουμε παπικό, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το Ορθόδοξο Πνεύμα είναι να λέει και να καταχωρίζει ο καθένας τη γνώμη του. Όχι να μην μιλάει γιατί φοβάται ή να κολακεύει για να τα έχει καλά με τον Αρχιεπίσκοπο ή με τον Ηγούμενο. Και σου λέει τώρα εγώ να τα χαράσω με τον Αρχιεπίσκοπο και μετά να μην μου κάνει. Κάθε Μητροπολίτης έχει και τα δικά του θέματα στη Μητρόπολη, τα οποία έχουν και, ας το πούμε, θέλουν και κάποια έγκριση μερικά από αυτά από τον Αρχιεπίσκοπο. Έτσι. Λοιπόν, σου λέω, αν τα χαλάσω τώρα και να μην μου γίνουν αυτά που θέλω στη Μητρόπολη, ας πω ό,τι λέει και αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί ο κάθε αρχιερέας είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τη Μητρόπολη του, αλλά για όλη την Εκκλησία. Θα πρέπει να λειτουργεί πάντοτε ορθόδοξα. Όπως και ο κάθε ιερέας είναι υπεύθυνος για όλη την Εκκλησία και όχι μόνο για το ποιμνιό του. Και οφείλει σε θέματα πίστεως, έτσι, όχι διοικήσεως, οφείλει να αντιστέκεται ακόμα και σε όλους τους αρχιερείς και τους ιερείς, όταν αυτά που λένε είναι αντορθόδοξα. Κλασικό παράδειγμα έχουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, που δεν ήταν καν ποιμένας, ήταν απλώς μοναχός και όμως τα έβαλε με 4 πατριαρχία. Σε σημείο που να του λένε οι άλλοι, καλά εσύ πού ανήκεις, σε ποια εκκλησία ανήκεις. Και οι Άγιοι βέβαια λέγανε ότι εμείς είμαστε με την αλήθεια. Και όπου είναι η αλήθεια, εκεί είναι η εκκλησία. Εσείς δεν είστε εκκλησία, που δεν είστε με την αλήθεια. Αλλά και οι κληρικοί που μπαίνουν στη διοίκηση, νέοι στην ηλικία, έστω και αν έχουν προσόντα, βλάπτονται, χαραμίζονται. Έτσι, τώρα αλλάζει λίγο θέμα ο Άγιος. Έτσι, και μιλάει για νέους κληρικούς, ιερείς, ιερομονάχους, που βιάζονται να πάρουν αξιώματα, να διοικήσουν. Αυτοί, λέει, χαραμίζονται. Γιατί δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να καθαριστούν και να προχωρήσουν πνευματικά. Οπότε μετά θα ωφελήσουν πραγματικά την Εκκλησία. Ενώ αν δεν έχει ο κληρικός καθαριστεί ο ίδιος, δεν έχει προχωρήσει πνευματικά, δεν έχει αποθέματα, αποσκευές τα λέγαμε πνευματικές, όταν το ανατηθεί και έργο διοικήσεως, και ο ίδιος θα βλαφτεί από την ίση, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, να λέει ελεύθερα τη γνώμη του, απερίσπαστος και, ας πούμε, χωρίς τη διάθεση να αρέσει στους ανωτέρους του και με διάθεση θυσιαστική και δεν θα μπορέσει και να έχει τον ανάλογο φωτισμό που χρειάζεται για να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό λέει ο Άγιος ότι αν οι κληρικοί από μικροί μπαίνουν στη διοίκηση, βλάπτονται, χραμίζονται. Μπαίνουν στα γρανάζια, διοίκηση, γραμματεία κλπ. Και δεν βοηθούνται πνευματικά, ενώ έχουν προϋποθέσεις. Και αυτό γίνεται δυστυχώς και στις Μητροπόλεις, έτσι, και στα μοναστήρια, όπου νέοι κληρικοί, νέοι μοναχοί μπαίνουν μέσα στη διοίκηση, ενώ δεν έχουν πρώτα ασκηθεί σωστά, έτσι και όσο πρέπει, και δεν έχουν προχωρήσει στην ωραία προσευχή, έτσι, στην υπακοή. Τους δίνονται και αξιώματα, οπότε μετά, όπως λέει και ο λαός, παίρνουν αέρα τα μυαλά τους και πέφτουν στην ίση, στην υπερηφάνεια και γίνονται πολλές φορές και τύρανοι. Και βλάπτουν πάρα πολύ το μοναστήρι και η Μητρόπολη.
υπάρχουν στις Μητροπόλεις, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι έχουν ως σκοπό, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, να γίνουν Μητροπολίτες. Έτσι και από μικροί προσκολώνται σε έναν επίσκοπο και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους, τίποτα άλλο. Και πολλοί μικροί προωθούνται σε αξιώματα, έτσι γίνονται αρχιμανδρίτες, ενώ είναι νεότατοι, γίνονται πνευματικοί κλπ. Ενώ δεν έχουν μάθει την υπακοή, δεν έχουν καθαριστεί έτσι, από τα πάθη τους, οπότε γίνεται μεγάλη ζημιά και πολλά σκάνδαλα από αυτούς τους ανθρώπους. Το ίδιο και μέσα στα μοναστήρια, έτσι. Γι' αυτό λέει ο Άγιος να μην πηγαίνουν νεαροί στη γραμματεία, στα διοικητικά, ας πούμε, όργανα του μοναστηριού και δεν έχουν τον χρόνο να προοδεύσουν πνευματικά ασκούμενοι και υποτασσόμενοι. Μερικοί, αν δεν χαραμίζονταν και έκαναν δουλειά στον εαυτό τους, θα ήταν αργότερα μεγάλα κεφάλαια για την Εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με την καλή έννοια με τον εαυτό του, δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, είναι σαν έμπορας που αγοράζει και πουλάει και τελικά τον βγαίνουν στη φυλακή. Πολύ λυπάμαι όταν ακούω νέοι ιερείς να είναι στο γραφείο, δηλαδή στη διοίκηση. Αν έμεναν έξω από τη διοίκηση λίγο ακόμη, θα βοηθούσαν αργότερα πιο πολύ. Δυστυχώς όμως, συχνά γίνονται προϊστάμενοι νέοι ιερείς και όχι έμπειροι, που θα μπορούσαν να κάνουν δουλειά πνευματική στο ποιμνιό τους και έτσι γίνεται διπλό κακό. Δηλαδή, οι νέοι αναλαμβάνουν ευθύνες πριν κάνουν πνευματική δουλειά στον εαυτό τους και βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να προσφέρουν πριν αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Που καν λάβεις παρά του μη έχοντος, έτσι δεν λέμε. Δεν μπορείς να πάρεις από ένα που δεν έχει. Ένας που αναλαμβάνει ποιμαντικές ευθύνες και πρέπει να παίρνει αποφάσεις για τους ανθρώπους, για το ποίμνιο, θα πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο. Αλλά πώς θα τον έχει, αν δεν έχει εργαστεί στον εαυτό του. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, πριν βγουν στη δημόσια δράση, γίνουν ιερείς, αρχιερείς κλπ, πήγαιναν στην έρημο. Ερημώνονταν από τα πάθη τους, καθαριζόντουσαν, και εκεί, μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, Παύλα Πανεπιστήμιο, Πνευματικό Πανεπιστήμιο της Ερήμου, το μοναστήρι, κάτω από την υπακοή, βρισκόμενοι στην υπακοή ενός γέροντος, ενός θεραπευμένου δηλαδή πνευματικά ανθρώπου, μετά γινόταν ικανοί και αυτοί να αναλάβουν ρόλο θεραπευτού, ποιμένος δηλαδή. Και μετά τους έπαιρνε η Εκκλησία, αυτή η ευλογημένη συνήθεια που δεν υπάρχει σήμερα, τους έπαιρνε από τα μοναστήρια και τους έκανε ιερείς και αρχιερείς. Τους υπεδείκνει ο ηγούμενος, στους αρχιερείς, αυτός είναι κατάλληλος. Πάρτε τον, χειροτονήστε τον. Κάντε τον ποιμένο. Έτσι, γιατί είναι παιδί που έκανε υπακοή κλπ. Είχε πάει κάποτε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα μοναστήρι. Και λέει στον ηγούμενο, έχεις κανέναν από τους σωζωμένους. Έτσι το είπε. Ο ηγούμενος στην αρχή σαν να μην κατάλαβε, μετά όμως κατάλαβε. Εννοούσε ο Μέγας Βασίλειος, αν έχεις κανένα από τους καλογύρους σου που κάνει υπακοή. Γιατί ένας που έχει θεραπευτεί πνευματικά, έχει καταλάβει τι σημαίνει να κόβεις το θέλημά σου, έτσι τι ευλογία είναι και τι χάρη παίρνεις όταν κόβεις το θέλημά σου να κάνεις υπακοή. Αυτός ο άνθρωπος που κάνει υπακοή είναι ο άνθρωπος ο θεραπευμένος ή τουλάχιστον είναι στην πορεία, στην πολύ σωστή πορεία για να θεραπευτεί. Σκέφτηκε ο ηγούμενος, του λέει έχω έναν. Λέει φώναξε τον μου. Τον φωνάζει λοιπόν στο ιερό το απόγευμα. Του λέει ο Μέγας Βασίλειος, φέρε μου τη λεκάνη για να πλύνω τα χέρια μου. Ξέρετε, ο αρχιερέας πριν, ας πούμε, κάνει λειτουργία κλπ, πλύνει τα χέρια του. Λοιπόν, είναι αυτό το λεγόμενο, θα σας πω τον όρο, να το ξέρετε, χερνιβόξεστρο, δηλαδή αυτό που σκουπίζεις, πλένεις τα χέρια και τα σκουπίζεις. Δηλαδή είναι μια λεκάνη με νερό, έτσι και η πετσέτα. Τα πάει λοιπόν ο διακονητής στον αρχιερέα για να πληθεί, αφού φορέσει τα αμφιά του έτσι για να λειτουργήσει. Λοιπόν, του λέει φέρε το χερνιβόξεστρο για να πληθώ. Πηγαίνει λοιπόν
με άκρα υπακοή, έτσι, του φέρνει το νερό, τι λέει, κάνει, πλένει τα χέρια του Μέγας Βασίλειος, του λέει τώρα, φέρε τα χέρια σου να κρατήσω εγώ να πληθείς. Ένας, ας πούμε, που θα λέγαμε, θα το παίξει ταπεινός, θα πει τώρα ο δεσπότης, ο αρχιερέας, να μου πλύνει, να μου προσφέρει το τηλεκάνι με το νερό και να πλύνω εγώ τα χέρια μου. Όχι, ποτέ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όπως ο άλλος που τράβηξε το χέρι του, ας πούμε, για να μην το φιλήσει τάχα της αποταπείνωση ο βασιλέας. Δεν είπε έτσι. Να είναι ευλογημένο, λέει. Λοιπόν. Και δέχτηκε ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή, να του προσφέρει τηλεκάνη για να πλύνει τα χέρια του. Αυτός που δεν ήταν καν τίποτα. Μοναχός ήταν, ούτε καν διάκος. Του λέει, την άλλη μέρα, του λέει, θα έρθεις να μου θυμίσεις, να σε χειροτονήσω διάκος. Αυλογημένο, λέει αυτός. Δεν είπε, τώρα εγώ δεν αξίζω να γίνω διάκος και λοιπά, τίποτα. Λοιπόν, πάει εκεί. Όπως του είπε ο Μέγας Βασίλειος, του λέει, μου είπατε να σας θυμίσω να με χειροτονήσετε διάκο. Ναι, παιδί μου, λέει, σε χειροτονήσω διάκο και αύριο ιερέα. Και τον έκανε και ιερέα την άλλη μέρα και τον πήρε και στη Μητρόπολη. Γιατί ήταν ακριβώς άνθρωπος θεραπευμένος. Τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η Εκκλησία. Κατάλαβε και από αυτούς τους ανθρώπους βγήκαν οι μεγάλοι αυτοί ποιμένες αρχιερείς, οι τρεις ιεράρχες κλπ. Οι οποίοι πέρασαν χρόνια στην υπακοή, στην έρημο, στην άσκηση, στην νηστεία, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, των Αγίων Πατέρων. Μάλιστα, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μελετούσαν συστηματικά την Αγία Γραφή και ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος συστηματικότατα, για χρόνια, και τους Αγίους Πατέρες. Και είχαν φτιάξει και ένα βιβλίο, λέγανε Φιλοκαλία, με γνώμες, έτσι, μερικά από τους Αγίους Πατέρες. Πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτά τα κάνανε στον καιρό της προετοιμασίας. Και από εκεί τους πήρε η Εκκλησία, από την έρημο και τους χειροτόνησε. Και έγινε μεγάλοι αρχιτεί ιεράρχες. Έπαψε δυστυχώς αυτή η συνήθεια και τώρα τους παίρνουν από τους πτυχιούχους των θεολογικών σχολών της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι οποίες δυστυχώς κατεξοχήν η θεολογική των Αθηνών έχει γίνει με προτεσταντικά πρότυπα. Έτσι. Και στάνταρτς, δεδομένα. Ήρθε ο Όθωνας, έτσι, και μετά η διαδοχή του και φέρανε τα πρότυπα τα προτεσταντικά. Και με αυτά τα πρότυπα φτιάξαν τις θεολογικές σχολές, κατεξοχήν η θεολογική της Αθήνας. Και πάνε οι άνθρωποι εκεί να σπουδάσουν θεολογία ορθόδοξη, υποτίθεται, αλλά πολλές φορές δεν είναι καθόλου ορθόδοξη. Όχι πάντα, βέβαια, υπάρχουν και ορθόδοξοι καθηγητές, οι οποίοι σιγά-σιγά, βέβαια, εκλείπουν. Και μετά γίνεται, ας πούμε, μια διασπορά μέσω των θεολόγων και των κληρικών αυτών ερετικών απόψεων μέσα στην Εκκλησία. Και αντορθόδοξων, ας πούμε, απόψεων. Και ενός πνεύματος που δεν έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία, η οποία είναι πάντοτε σταυρική. Η ορθοδοξία είναι πάντοτε σταυρωμένη και σταυρική. Δηλαδή και το φρόνημα πάντοτε το φρόνημα του Σταυρού. Δεν μπορείς να φτάσεις στην Ανάσταση χωρίς σταυρό. Και όμως σήμερα έχουμε υποτίθεται ορθόδοξους θεολόγους και αρχιερείς που σου λέει γιατί όχι, όλα να τα απολαμβάνεις, τα σαρκικά και μετά να πεις και να κοινωνάς κιόλα. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι η μεταπατερική αίρεση, έτσι, μεταπατερική λεγόμενη θεολογία. Που σου λέει ότι κάτω οι πατέρες, τώρα εμείς είμαστε πατέρες, εμάς τα ακούτε. Για να γίνεις πατέρας, θα πρέπει να έχετε τη ζωή των πατέρων. Πού είναι η ζωή μας, πού είναι η ζωή. Μοιάζει με τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου η ζωή σας, τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα πρότυπα, τα αρχαία πρότυπα, και να εκλέγονται οι κληρικοί μας, οι αρχιερείς μας, κυρίες μας, από τα μοναστήρια, έτσι, κατεξοχή, και από χώρους όπου καλλιεργείται το ορθόδοξο φρόνημα. Μπορεί να είναι και μια ενορία, έτσι, μια ενορία που λειτουργεί σωστά, όπως έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, θα πρέπει να λειτουργεί σαν ασκητικό κέντρο, σαν ένα μοναστηράκι δηλαδή μέσα στην πόλη, όπου να καλλιεργείται η υπακοή κατεξοχήν, έτσι, και η άσκηση, η ορθόδοξη άσκηση, και φυσικά να υπάρχει ορθόδοξος λόγος. Και από εκεί μπορεί να βγουν πάλι σωστοί κληρικοί, από μια ορθόδοξη νορία. Και οι ορθόδοξοι αρχιερείς, όπως πάντοτε έτσι παλαιότερα, βγαίνανε μέσα από τα μοναστήρια.
Και γι' αυτό είχαμε έτσι μία άνθηση στην Εκκλησία μας. Γιατί οι αρχιερείς είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την πνευματική υγεία. Θα λέγαμε είναι σαν τους καθηγητές της ιατρικής σχολής, του πανεπιστημίου. Έτσι. Οι οποίοι δίνουν και τα πτυχία στους γιατρούς. Έτσι είναι και οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς θα πρέπει να είναι οι καθηγητές της πνευματικής ζωής. Οι καθηγητές της άσκησης, οι καθηγητές της ακοής, οι καθηγητές της νηστείας, της αγριμίας. Είχα ακούσει με τα αυτιά μου, δυστυχώς, αρχιερέα να λέει «Εμείς δεν είμαστε, λέει, τίποτα άλλο, είμαστε διοικητές». Και το λέει, «Είμαστε διοικητές». Μα ο αρχιερέας είναι διοικητής. Εντάξει, θα ασκήσει και διοίκηση, αλλά το κύριο έργο του ποιο είναι. Έλεγε ο Άγιος Καλλίνικος, Άγιος Αρχιερέας. Το κύριο έργο του αρχιερέως, λέει, είναι να κηρύττει το Λόγο του Θεού, να κάνει τα Άγια Μυστήρια και κατευθύνει τη Θεία Λειτουργία, ή δυνατό καθημερινά, και να χειροτονεί αξίους κληρικούς. Γι' αυτό και πρόσχει πάρα πολύ τις χειροτονίες του Άγιος Καλλίνικος. Ποιος θα χειροτονούσε, ποιος θα άφηνε μετά, ποιος θα έδινε στο λαό ως γιατρούς. Όπως και ένας γιατρός, ας πούμε, καθηγητής του Πανεπιστημίου και μια ιατρική σχολή σωστή, προσέχει σε ποιους θα δώσει τα πτυχία της ιατρικής. Είναι κρίμα, λοιπόν, έλεγε ο Άγιος, που πολλοί, τώρα μιλάει και για τα μοναστήρια ίσως περισσότερο, αλλά και στις Μητροπόλεις γίνεται αυτό, νέοι κληρικοί, νέοι μοναχοί, έτσι αναλαμβάνουν αξιώματα και θέσεις διοικητικές. Οπότε δεν υπάρχει ο χρόνος, για αυτό που είπαμε προηγουμένως, για να αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Και μετά να μπορέσουν αυτό το πλούτο να το μοιράσουν στο λαό, που θα κληθούν να διακονήσουν. Οι νέοι αναλαμβάνουν ευθύνες πριν κάνουν πνευματική δουλειά στον εαυτό τους και βρίσκονται σε θέσεις που πρέπει να προσφέρουν πριν αποκτήσουν πνευματικό πλούτο. Μα τι να προσφέρουν, αφού δεν θα έχουν. Οι μεγαλύτεροι πάλι, μη έχοντας υπεύθυνες θέσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν την πολύτιμη πείρα τους και το θείο φωτισμό τους. Αποκλείονται οι θέσεις μετά από τους μεγαλύτερους που έχουν πείρα, γιατί τις έχουν καταλάβει οι νεότεροι, και έτσι γίνεται διπλή ζημιά. Και δεν αξιοποιείται η πείρα των παλαιότερων, περιφρονούνται οι παλαιότεροι, και οι νεότεροι δεν λειτουργούν σωστά και δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί δεν έχουν συσσωρευμένο πνευματικό πλούτο. Έτσι, αυτά και για τη διοίκηση και για την ιεροσύνη. Και μας μένει ένα ακόμα κεφάλαιο που θα το πούμε στην επόμενη ομιλία για τη Θεία Λειτουργία, αναφορικά πάλι με την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη. Θα σταματώ εδώ και αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά όλα. Αν υπάρχει κάτι. Είπαμε για το πόσο μεγάλο είναι το αξίωμα του ιερέως και πώς λειτουργεί η Εκκλησία, έτσι, με βάση το συνοδικό πολίτευμα. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, συμπληρωματικά το λέω αυτό, και για την οικογένεια. Και η οικογένεια έτσι πρέπει να λειτουργεί, έτσι, με το συνοδικό πολίτευμα, δηλαδή ο σύζυγος με τη σύζυγο, έτσι, να συσκέπτονται. Βεβαίως είναι κεφαλή ο σύζυγος, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμβουλεύετε, να συσκέπτεται με τη σύζυγο, έτσι ώστε να φωτίζει ο Θεός μέσα από αυτή την ταπείνωση του ενός στον άλλο και να δίνονται οι σωστές λύσεις.